Σήμερα το πρωί ξύπνησα με ένα μήνυμα ε, στο κινητό μου, στο messenger ε, που μου έστειλε ένας φίλος ο οποίος μου έλεγε ότι έγινε απόπειρα κατά του Τραμπ και πως ε, η νέα τάξη πραγμάτων το επιτέθηκε και πως οι επικυρίαρχοι δεν θέλουν έναν αληθινό ηγέτη τέλο πάντων που θα αλλάξει την κατάσταση αλλά θέλουν μια μαριονέτα. Κάπως έτσι λοιπόν πληροφορήθηκα την απόπειρα ενάντια στον Τόναλτ Τραμπ σε εκείνη την ομιλία που έκανε που είχε ως αποτέλεσμα δύο θύματα με τον ένα να λέγεται πως είναι ο δράστης και ο άλλος κάποιο άτομο από το κοινό τέλο πάντων και άλλον ένα να είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Ε, ο Τραμπ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνδεθεί με πάρα πολλές θεωρίες συνωμοσία. Είναι ένας άνθρωπος που έχει εκμεταλλευτεί τις θεωρίε συνωμοσίας προκειμένου να αποκτήσει τρομερό κοινό και είναι ένας άνθρωπος που για πολλούς αποτελεί ένα πρότυπο ανθρώπου που θα πολεμήσει ενάντια στη νέα τάξη πραγμάτων. Γνωρίζετε ότι στο κανάλι δεν ασχολούμαι με την πολιτική, ασχολούμαι με την έρευνα το αγνώστου, το ανεξήγητο, το υπερφυσικό, τα αριακά φαινόμενα και σε πάρα πολλές περιπτώσεις τις θεωρίες συνωμοσία. Γι' αυτό επιλέγω να κάνω το θέμα γιατί παρότι είμαι αντίθετο με τι ακροδεξιέ και εθνικιστικές του πεπιθήσεις με πάρα πολλές απόψεις που έχει. Είμαι εντελώς αντίθετος, αλλά αυτό είναι προσωπική μου πεποίθηση και γι' αυτό δεν ασχολούμαι με την πολιτική, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του ιδέα για το πώς θέλει να είναι κάποιο ηγέτης. Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένας άνθρωπος σε τόσο υψηλή θέση εξουσίας που να θέλει το καλό του λαού, κανένας απολύτως. Είμαι τη άποψη ότι όλοι οι άνθρωποι που είναι δισεκατομμυριούχοι τη στιγμή που όλοι εμείς πεινάμε, τη στιγμή που υπάρχει τεράστια οικονομική κρίση και όλοι οι άνθρωποι, οι υποτιθέμενοι ηγέτες που εκμεταλλεύονται το ρεύμα, τη θρησκεία ενός ανθρώπου, τις πεπιθήσεις του για να ανέβει και να αποκτήσει κοινό φανατικό, τότε το κάνει για κάποιο σκοπό. Θα παρακαλέσω αν έχετε διαφορετική άποψη, γιατί εγώ είμαι ανοιχτά ενάντια στην ακροδεξιά, ενάντια σε οτιδήποτε σε όλα τα άκρα, τέλο πάντων, σε οτιδήποτε έχει φανατισμό μέσα του, αν έχετε διαφορετική άποψη, μπορείτε να την παραθέσετε ήρεμα, χωρί να θίγετε ο ένα την πολιτική ή κοινωνική πεποίθηση του άλλου. Επειδή όμω ο Ντόναλτ Τραμπ έχει συσχετιστεί με πάρα πολλέ θεωρίε συνωμοσία, τι έχει ασπαστεί και ακούγονται και για το περιστατικό πολλέ θεωρίε συνωμοσία, είπα να ανοίξω την κάμερα, να δούμε τι έχει συμβεί, τι ακούγεται, τι έχει ακουστεί στο παρελθόν και τι έχει προκληθεί από όλο αυτό το πράγμα. Ο Τραμπ λοιπόν είναι ένας άνθρωπος με πάρα πολλούς υποστηρικτές, φανατικούς υποστηρικτές, ανθρώπους που έχουν στραφεί προς τον εθνικιστικό χώρο γιατί βλέπουν τις ζωές τους να αλλοιώνονται ποιοτικά και θεωρούν ότι οι μετανάστες φταίνε, θεωρούν ότι για όλα τα δεινά φταίει η πραγμάτων ή κάποιοι άλλοι. Και ο Τραμπ ή πιστεύει και αυτός τα ίδια ή έχει εκπαιδευτεί αυτό το φανατισμό προκειμένου να ανέλθει και έχει μιλήσει και για τους Κιουάνων, έχει μιλήσει και για τη νέα τάξη πραγμάτων, έχει υποστηρίξει την ελεύθερη κατοχή και αγοραπολισία όπλων με ολέθρια αποτελέσματα στην πολιτεία του Τέξας και σε ολόκληρη την Αμερική, όπου ξέρετε τι συμβαίνει με τα σχολεία και Ούτω καθεξής δεν μπορώ να μιλήσω γιατί θα υπάρξουν ποινές από το YouTube, γνωρίζετε. Για το Pizza Gate είχε μιλήσει για την πανδημία, για τα εμβόλια, για όλα αυτά τα πράγματα. Είχε μιλήσει για τα Game Trails, για την κλιματική αλλαγή. Δεν ξέρω αν είναι πραγματικά πιστός αυτών των θεωριών, αν είναι αντίθετος δηλαδή με όσα ακούγονται ή αν εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που τα πιστεύουν αυτά και θα έπαιρνε τις εκλογές και θα εμφανιζόταν αντιστασιακό ηγέτη απέναντι στο κατεστημένο και στη νέα τάξη πραγμάτων. Κάτι που οδήγησε κιόλα στην επίθεση των οπαδών του στο Καπιτόλιο με αυτά που είδατε όλοι τότε όσα συνέβησαν. Και αυτό έχει οδηγήσει στο να πιστεύουν οι άνθρωποι ότι οι επικυρίαρχοι δεν τον θέλουν παρότι, ξαναλέω, είναι ένα σχεδόν τρισεκατομμυριούχο άνθρωπο, άνθρωπο με ακραίε απόψει, άνθρωπο που έχει υπάρξει στην Προεδρία των ΗΠΑ και επιθυμεί να ξαναβγεί και ίσως να ξαναβγεί κιόλας. Όμω δεν είναι λίγοι, ακόμα και εδώ στην Ελλάδα, που πιστεύουν ότι αυτό είναι ένα ηγέτη που θα εναντιωθεί στη νέα τάξη πραγμάτων και στου επικυρίαρχου και ότι αυτοί είναι που επιχείρησαν να τον καθαρίσουν χτες. Από χτε λοιπόν υπάρχουν δύο απόψεις. χωρί να γνωρίζουμε ποια είναι η σωστή και ποια είναι η ψεύτικη, η λανθασμένη. Η μία που λέει ότι πήγαν να τον φάνε επειδή εναντιώνεται στη νέα τάξη πραγμάτων και η άλλη που λέει ότι ο ίδιος και η παράταξή του, ξέρω εγώ, έστησε το σκηνικό με ολέθρια αποτελέσματα δύο ανθρώπους να μην είναι πια στη ζωή, προκειμένου να πιστεύει όλος ο κόσμος ότι η νέα τάξη πραγμάτων πήγε να τον φάει και να αποκτήσει ακόμη πιο φανατικό κοινό από αυτό που έχει, που δεν ξέρω πόσο πιο φανατικό μπορεί να γίνει το κοινό του. Θα πάμε λοιπόν να δούμε τι συνέβη. Συνέχεια θα πάμε να δούμε τις θεωρίες συνωμοσία που έχουν συσχετιστεί με τον Τραμπ και το κοινό του κατά καιρούς. Και στη συνέχεια θα πάμε να διαβάσουμε τι ακούγεται για το χθεσινό περιστατικό. Μην ξεχνάτε όσοι απολαμβάνετε το περιεχόμενο κάντε ένα like, είναι δωρεάν και στηρίζει πραγματικά την προσπάθεια. Όσοι δεν είστε συνδρομητές κάντε μια εγγραφή και αυτή δωρεάν είναι για να μην χάνετε τα πολύ ενδιαφέροντα και νέα σχεδόν καθημερινά επεισόδια που ανεβαίνουν στο κανάλι και ξαναλέω αν έχετε αντίθετη άποψη από αυτή που ακούτε στη σημερινή εκπομπή μπορείτε πολύ εύκολα να την εκφράσετε, δημοκρατία έχουμε, υπέρ τη δημοκρατίας είμαστε Όμω, κόσμια και σεφόμενη ο ένα τι απόψει του άλλου. Να σημειώσω στο σημείο αυτό ότι είδα ένα βίντεο στο TikTok που έλεγε ότι ο Τραμπ προκειμένου να επανεκλεγεί, που πολύ πιθανό να επανεκλεγεί, ε, υποστήριξε, δήλωσε ότι θα διώξει με το που βγει 11 εκατομμύρια μετανάστες από την Αμερική. Σε αυτό που αποκάλεσε ο ίδιο το μεγαλύτερο, τη μεγαλύτερη απέλαση μεταναστών στην ιστορία της ανθρωπότητας και οι ίδιοι Αμερικάνοι τον αφισβητούν, οι Αμερικανοί τον αφισβητούν και αναρωτιούνται με τι προσωπικό θα το κάνει αυτό, πώς θα το κάνει και αν είναι απάνθρωπες οι πρακτικές του και το καθεξής είναι ενάντια στους Εβραίους, είναι ένας άνθρωπος τέτοιο. Θα πάμε λοιπόν να δούμε την είδηση. Δεν ξέρω αν έχει κάποια καλά, μπορεί να τα έχει. Ξαναλέω, δεν ασχολούμαι με ανθρώπους που περνιούνται ως ηγέτες και ως σωτήρες των λαών, γιατί είμαι τη άποψη ότι δεν υπάρχουν πια τέτοιοι και γι' αυτό η ζωή μας έχει καταλήξει να είναι έτσι. Ξαναλέω, οι απόψει οι δικές σας είναι δικές σας. Τη σέβομαι, τη ασπάζομαι, αλλά εγώ έχω διαφορετική άποψη πάνω στο θέμα. Πάμε να δούμε την είδηση τώρα, που είμαι σίγουρο ότι την έχετε δει. Έχει βουήξει το παγκόσμιο στερέωμα. Επίθεση στον Τραμπ. Νεκρό, ο δράστη και ένα πολίτη. Δύο άτομα λοιπόν έπεσαν νεκρά κατά την επίθεση εναντίον του υποψηφίου Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναν Τραμπ, στην Πενσιλβάνια, ανάμεσά τη και ο δράστη. Ο πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναν Τραμπ, απομακρύνθηκε εσπεσμένα το απόγευμα του Σαββάτου, τοπική ώρα, από πράκτορε τη μυστική υπηρεσία από τη σκηνή προεκλογική συγκέντρωση στην πολιτεία Πενσιλβάνια, έπειτα από ελπισοκροτήσει. Όπω μεταδίδουν αμερικανικά μέσα. Ο ύποπτο για την έμνοπλη επίθεση είναι νεκρό, ενώ έχασε τη ζωή του και ένα ακόμα άτομο που παρακολουθούσε την ομιλία του Ντόναλτ Τραμπ. Τουλάχιστον άλλο ένα άνθρωπο, όπω είπαμε και πριν, έχει τραυματιστεί σοβαρά. Ο Τραμπ λοιπόν αμέσω μετά τι ρηπέ εμφανίστηκε με αίματα στο δεξί αυτή και στο πρόσωπό του, ωστόσο όπω μετέδωσε η ομάδα του, είναι καλά στη υγεία του και διακομίστηκε στο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί προληπτικά σε εξετάσει. Δεν θα δούμε το βίντεο γιατί θα το ρίξει το YouTube. Πάμε στο χρονικό της επίθεσης που λέει ότι ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων στις εκλογές του Νοεμβρίου που ετοιμαζόταν να αρχίσει την ομιλία του έπεσε στη σκηνή προτού συγκεντρωθούν γύρω του για να τον προστατεύσουν πράκτορες της μυστικής υπηρεσίας που είναι αρμόδιοι για τη φύλαξη προσωπικότητων το σηκώσουν και το συνοδεύσουν στο αυτοκίνητό του. Εκείνο φώναξε κάτι στου οπαδού του και ύψωσε τη δεξιά του γροθιά, αλλήμον πια γροθιά θα σήκωνε την αριστερή, επεφημούμενο από του συγκεντρωμένου. Σε οροφή κτηρίου κοντά στη σκηνή, ξαναλέω, πολύ πιστεύουν ότι ήταν stage, το ότι ήταν σκηνοθετημένο για να προκαλέσει κι άλλο φανατισμό. Δεν μπορώ να ξέρω τι ισχύει και τι όχι. Έτσι, σε οροφή κτηρίου κοντά στη σκηνή διακρίνονταν ελεύθεροι σκοπευτέ τη αστυνομία. Ο πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζον Μπάιντεν, δήλωσε σε δημοσιογράφου πω δεν είχε ενημερωθεί ακόμα από την ομάδα του για το συμβάν, εξερχόμενο από κλησίε στην πολιτεία του, τον, τον Τέλαγο νομίζω έκανε κι άλλες δηλώσεις ε, να σταματήσει πολιτική και κομματική βία και μπράβο του που το έκανε αυτό δεν είμαι υπέρβαχος ούτε του Τραμπ ούτε του Μπάιντεν ούτε κανενός Αντιδράσει Αμερικανών αξιωματούχων, ο επικεφαλή τη μειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία, ο βετεράνο πολιτικό Μπιτ Μακόνελ, Μίτς Μακόνελ, τόνισε πω αισθάνεται ευγνωμοσύνη που ο πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλτ Τραπ, είναι καλά και πρόσθεσε ότι η πολιτική βία δεν έχει καμία θέση στην Αμερικανική πολιτική, αντιδρώντα την επίθεση εναντίον του και ενάντια σε οποιονδήποτε άνθρωπο. Έτσι, σκέφτομαι, λέει, τον πρώην πρόεδρο Τραμπ και προσεύχομαι γι' αυτό να ανέφερε ο επικεφαλή τη μειοψηφία των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρι. Η πολιτική βία δεν έχει καμία θέση στι ΗΠΑ, τόνισε ο επικεφαλή τη πλειοψηφία των Δημοκρατικών στη γερουσία Τσακ Σούμερ. Και όλοι τέλο πάντων οι πολιτικοί ηγέτε, οι πολιτικοί τη χώρα, εναντιώθηκαν στην επίθεση στον Τραμπ. Πάμε okay, τώρα να δούμε ποιε είναι οι θεωρίε συνωμοσίε με τι οποίε έχει συσχετιστεί ο Τραμπ. Σα έχω ξαναπεί και ο εμβόλια, πανδημία, αντισημιτισμό, chemtrails, κλιματική αλλαγή, ε, πιστεύει ότι η ε, οι μετανάστες, οι λάθρομετανάστες τέλος πάντων θα αλλοιώσουν το αμερικανικό DNA και θα ε, αφρικανιστούν όλοι, θα γίνουν όλοι ξέρω εγώ ε, Πακιστανοί, ε, ε, Αυγανοί και τα λοιπά. Είναι τέτοιο και πάμε εδώ σε ένα άρθρο που λέει ότι ο Μπάιντεν δολοφόνησε τον Κέννεντι ακροδεξιέ θεωρίε συνωμοσία. Η νέα θεωρία συνωμοσία, παλιά είναι, αλλά τέλο πάντων, που αναδύεται στι ακροδεξιέ πλατφόρμε του κινήματο QAnon. Γι' αυτό πολύ μου έχετε πει να κάνω για του QAnon και δεν έκανα ποτέ βίντεο ούτε για τους Κιωάννων ούτε για τίποτα τέτοιο γιατί δεν πιστεύω σε πολλά από αυτά τα πράγματα και γιατί έχουν συσχετιστεί με ακροδεξιά κινήματα με τα οποία εγώ δεν είμαι σύμφωνο, αλλά τέλο πάντων. Σε κάθε προεκλογική ομιλία ο Τραμπ συνηθίζει να κλείνει το μάτι με δηλώσει στο κίνημα Κιωάννων που αναδύθηκε από το διαδικτυακά chatroom στο 17 με διάφορε θεωρίε συνωμοσία. Όπου πάει ένα, πάμε όλοι, λέει, χρησιμοποιώντα ένα από τα συνθήματα του ακροδεξιού κινήματο. Στη φετινή προεκλογική εκστρατεία λοιπόν, τη φετινή γιατί αυτό το άρθρο βγήκε 14 Εβδόμου σήμερα, Κυριακή, στη φετινή λοιπόν προεκλογική εκστρατεία μια νέα θεωρία συνωμοσία αναδύεται στι ακροδεξιέ πλατφόρμε. Ο ισχυρισμό ότι ο Τζον Μπάιντεν είναι κρυφά ο Λί ή Όσβαλτ, ο δολοφόνο του Προέδρου Τζον Κέννεντι. Κάθε φορά που ένα πρόεδρο δολοφονείται, γίνεται μια απόπειρα για δολοφονία. Ακούγονται πολλά για τον Κέννεντι, έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Υποτίθεται ότι είναι ανεξιχνία στη δολοφονία του επειδή θα μιλούσε για UFO και πάρα πολλά τέτοια. Κανεί δεν ξέρει τι έχει συμβεί στην πραγματικότητα. Αγνοώντα λέει το γεγονό ότι ο Όσβαλτ δολοφονήθηκε ζωντανά στην τηλεόραση δύο μέρε μετά τη δολοφονία του Κέννεντ το 1963, μια σειρά αναρτήσεων συγκρίνει δίπλα-δίπλα φωτογραφίε του Όσβαλτ με τον Biden, όπω ήταν ω νεαρό γερουσιαστή με τους του οπαδού του Κιουάνων να θεωρούν ότι ταυτίζονται και ότι ο πρόεδρο θα συλληφθεί σύντομα τώρα που η παλιά συνωμοσία αποκαλύφθηκε, λέει. Πολλοί ρεπουμπλικανοί είναι επιφυλακτικοί για την επανάληψη των λαθών στι ενδιάμεσε εκλογέ του 2022 για νοθεία, όταν το κόμμα παρουσίασε δεκάδε υποψηφίου που συνδέονταν με το Κιουάνων. Το γεγονό είχε αποξενώσει αρκετού ανεξάρτητου ψηφοφόρου. Ο Τραμπ όμω δεν κινείται μέχρι να εξασφαλίσει το χρήσμα. Οι οπαδοί του Κιουάνων είναι πεπισμένοι ότι ο Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπο, αυτό που λέμε, ενάντια στη νέα τάξη πραγμάτων, με μια σκιώδη ομάδα δεν θα το πω, που λατρεύουν το Σατανά και βρίσκονται στην καρδιά τη Αμερικανική πολιτική, των επιχειρήσεων και των μέσων μαζική ενημέρωση. Μεταξύ του θεωρούν ότι βρίσκονται η Μπαράκ Ομπάμα, η Χίλαρη Κλίντον, ο Πρα Γουίνφρι, Τόμ Χάγκ, Πάπα Φραγκίσκο, Δαλάη Λάμα. Σύμφωνοι, στο Βατικανό έχουν υπάρξει τέτοια σκάνδαλα και παντού υπάρχουν τέτοια σκάνδαλα. Σε αυτό δεν έχει και πολύ άδικο βέβαια. Σύμφωνα με τι διαδικτυακέ συζητήσει των Απαδών, ο Τραμπ θα πάρει πίσω την εξουσία από όλου αυτού του οποίου θα φυλακίσει στον Γκουαντάναμο Όσοι τα πιστεύουν όλα αυτά δεν είναι τυχαίο ότι συμμετείχαν στην εισβολή των οπαδών του Τραμπ τότε στο Καπιτόλιο. Έκτοτε λέει το κίνημα δεν βρίσκεται στην επικαιρότητα όμως αυτό δεν σταματά τη δράση του. Πρόσφατη έρευνα από το Ινστιτούτο Brookings διαπίστωσε ότι το ποσοστό των Αμερικανών που συμμερίζονται τις πεπιθείς αυτές έχει αυξηθεί στο 23% από τα 14% που ήταν το 21%. Κάτι λέει ακόμα πιο ανησυχητικό για τη φετινή προεκλογική εκστρατεία είναι πως σχεδόν το 23% των πολιτών συμφωνεί ότι και αληθινή Αμερικανοί πατριώτε μπορεί να χρειαστεί να καταφύγουν στη βία. Ξαναλέμε, είμαστε ενάντια στη βία για να σώσουν τη χώρα του. Σε σύγκριση με το 15% πριν από τρία χρόνια. Είναι, λέει, πολύ τρομακτικό που ζούμε σε μια εποχή που οι Αμερικανοί μπορεί να πιστεύουν ότι αυτού του είδου η βία είναι δικαιολογημένη. Πάμε τώρα σε ένα άρθρο του NBC News. Το έχω μεταφράσει αυτόματα, θα έχει και λάθη. Που λέει για τι θεωρίε τη συνωμοσία για του πυροβολισμού, το ράλι Τραμπ στην ομιλία του Τραμπ, οι οποίε ανθίζουν στο διαδίκτυο, αυγατίζουν. Με λίγε λεπτομέρειε που δόθηκαν, λέει, στη δημοσιότητα σχετικά με την απόπειρα δολοφονία, αμέσω μετά οι ψευδεί και παραπλανητικοί ισχυρισμοί έχουν εκτοξευτεί γρήγορα. Κανεί δεν ξέρει τι έχει συμβεί. Αν είναι όντω η νέα τάξη πραγμάτων, η Ιλουμινάτη και εγώ δεν ξέρω ποιοι που επιχείρησαν να τον φάνε, αν το αίσθησε μόνο του, που δεν νομίζω, δεν ξέρω τι μπορεί να έχει συμβεί, πείτε μου κι εσεί τη δική σα άποψη. Αλλά εδώ, ναι, συστημικό μέσο, αλλά πρέπει να διαβάσουμε τι ακούγεται. Ήδη Μερικέ ώρε μετά το δύσκολο αυτό συμβάν. Οι θεωρίε συνωμοσία, οι ψευδεί ισχυρισμοί και οι μη υποστηριζόμενοι ισχυρισμοί εξεράγησαν στο διαδίκτυο το Σάββατο, Κυριακή για μα, μετά την απόπειρα δολοφονία του Τραμπ κατά τη διάρκεια προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια. Άγριε θεωρίε για την επίθεση, που κυμαίνονται από εικασίε για το ποιο ήταν ο δράστη, μέχρι ισχυρισμού για το αν σχεδιάστηκε ή όχι το περιστατικό, συγκέντρωσαν γρήγορα εκατομμύρια προβολέ στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Με λίγε λεπτομέρειε σχετικά με το τι συνέβη στην πραγματικότητα, η θεωρητική συνωμοσία, οι πολιτικοί φορεί και οπορτουνιστέ των μέσων κοινωνική δικτύωση εκμεταλλεύτηκαν το ανοιχτό πεδίο προωθώντα μη επαληθευμένου ή μη υποστηριζόμενου ισχυρισμού σε τεχνολογικέ πλατφόρμε, σε μέσα κοινωνική δικτύωση που έχουν σε μεγάλο βαθμό αποσυρθεί από το συντονισμό αναρτήσεων. Στο X π.χ., οι θεωρίε συνωμοσία και οι ψευδεί πληροφορίε για τα περιστατικά κέρδισαν έλξη, λέει, λίγα λεπτά μετά το περιστατικό. Καθώ το βίντεο του περιστατικού ξέσπασε, έγινε viral στην πλατφόρμα, συγκεντρώνοντα γρήγορα εκατομμύρια προβολέ, η λέξη stage, σκηνοθετημένο, έγινε το δεύτερο θέμα με τι υψηλότερε τάσει αμέσω μετά το Trump, με περισσότερε από 228.000 αναρτήσει στην πλατφόρμα χρησιμοποιώντα τη λέξη. Που μπορεί να είναι εκατομμύρια τώρα αυτέ. Σε μία μόλι ώρα, πολλέ αναπτύξει στο ΕΚΤ που ισχυρίζονταν ότι αυτό ήταν σκηνοθετημένο, προβλήθηκαν αρκετά εκατομμύρια φορέ. Δεν υπάρχουν όμω στοιχεία που να υποστηρίζουν του ισχυρισμού ότι το περιστατικό είχε οργανωθεί είτε από τον Τραμπ, είτε από την ομάδα του, είτε από οποιοδήποτε άλλον. Ο Τραμπ τραυματίστηκε εφανώς και ένα θεατή σκοτώθηκε, ενώ ένα άλλο τραυματίστηκε. Δύο σκοτώθηκαν, ο δράστη, ένα θεατή και ένα άλλο είναι βαριά τραυματισμένο. Οι αναρτήσει στο Instagram τώρα και στο threads του Meta πηχούσαν, λέει, το συνέστημα, αλλά σε πολύ μικρότερο κοινό. Το αντίφα έγινε επίση ένα κορυφαίο θέμα τάση στο X, αφού οι αναρτήσει στα μέσα κοινωνική δικτύωση αναγνώρισαν εσφαλμένα τον ένοπλο που ήταν υπεύθυνο για τον πυροβολισμό του Σαββάτου. Οι αναρτήσει κατηγόρησαν ένα εξέχοντα ακτιβιστή τη αντίφα, τον Mark Violets. Οι αρχέ επιβολή του νόμου δεν είχαν εντοπίσει δημόσια του δράστη, ούτε είχαν δημοσιοποιήσει καμία πληροφορία σχετικά με το ιστορικό του από το βράδυ του Σαβάτου. Δεν ξέρω ποιο είναι, θα δείξει ποιο είναι, παιδιά. Δεν υποστηρίζω τίποτα από αυτά που διαβάζουμε. Απλά τα διαβάζουμε για να ξέρουμε συνολικά τι έχει συμβεί και τι ακούγεται από χτε μέχρι και σήμερα και κατά καιρού για τον Τραμπ και γενικότερα. Μετά από πυροβολισμού που γίνονται πρωτοσέλιδο λύσει σε εθνικό επίπεδο. Είτε για, ή για να ξεγελάσουν τα μέσα ενημέρωση, είτε για να παίξουν λέει, με τον αλγόριθμο για αφοσίωση για του οπαδού, ανώνυμοι λογαριασμοί μέσων κοινωνική δικτύωση γεμίζουν το κενό των πληροφοριών με ανακτήσεις που αναγνωρίζουν εσφαλμένου ενόχου. Σε αναρτήσει σε έξι Telegram και εξειδικευμένου διαδικτυακού χώρου που δεν δέχονται λογοκρισία, οι χρήστε ισχυρίστηκαν ότι αυτό ο άνθρωπο προήλθε από το αστυνομικό τμήμα του Butler οι αναρτήσει περιλάβανα μια φωτογραφία ενό άντρα με γυαλιά ηλίου και ένα μαύρο καπέλο που ισχυρίζονταν ότι ήταν στιγμιότυπο οθόνη από ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο YouTube πριν από την επίθεση στην οποία ο άντρα ισχυρίστηκε ότι ερχόταν η δικαιοσύνη. Όλα αυτά όμω, λέει το άρθρο, ήταν ψευδή. Οι αναρτήσει κοινοποιήθηκαν από επαληθευμένου λογαριασμού όπω το Wall Street Silver Lay, η οποία είναι γνωστό ότι διαδίδει παραπληροφόρηση, δημοσίευσε αυτό το βίντεο σε 1,3 εκατομμύρια ακολούθου και αργότερα το διέγραψε χωρί εξήγηση. Οι λογαριασμοί ρωσική προπαγάνδα στα κανάλια Μάγκα και Proud Boys στο Telegram διέδωσαν επίση αυτόν τον ισχυρισμό για τον ψεύτικο ένοχο. Το άτομο στις αναρτήσει ήταν στην πραγματικότητα ο Μάρκο Βάιολι, ένα Ιταλό YouTuber που έκανε vlog για ποδόσφαιρο τέλο πάντων. Το ψέμα ξεκίνησε με ένα αστείο το οποίο δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο X από το λογαριασμό Μουσολίνιο, ο οποίο λαθασμένα έδειξε το Βάιολι ω το σκοπευτή. Μια ανάρτησή του περιέλαβαν μια φωτογραφία του Βάιλι που τραβήχτηκε από το λογαριασμό ενό άλλου χρήστη που δημοσίευε συχνά βίντεο του εν λόγω ανθρώπου. Αυτό ο χρήστη οδήγησε του ανθρώπου να κατακλείσουν το λογαριασμό του Βάιλι με κατηγορίε ότι είχε προσπαθήσει να δολοφονήσει τον Τραμπ και μάλιστα ο ίδιο έκανε το λογαριασμό του ιδιωτικό αφού οι άνθρωποι άρχισαν να τον αποκαλούν δημόσια εκτελεστή. Ο Βάιλι όμω δημοσίευσε το λογαριασμό του στο Instagram ότι η είδη ήταν ψεύτικη γράφοντα στα Ιταλικά ότι αρνείται κάθε κατηγορία αφού βρίσκεται στην Ιταλία. Και μάλιστα ο καθιερωμένο θεωρητικό συνωμοσία Alex Jones έκανε ζωντανή μετάδοση σε ένα κοινό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων στο X μετά το περιστατικό. Και σε μια σειρά αναρτήσεων ο Jones κατηγόρησε το Deep State, το βαθύ κράτο, και ομοίω λογαριασμοί με εκατοντάδε χιλιάδε οπαδού στο X που είναι γνωστοί για την κοινή χρήση περιεχομένου θεωριών συνωμοσία QAnon. Μοιράστηκαν απόψει σε εκατομμύρια ανθρώπου και μοιράστηκαν ονόματα δημοκρατικών και ρεπουμπλικανών υψηλού προφίλ που είπαν ότι πιθανώ συνεννοούνται με τη CIA, συνεννοήθηκαν με τη CIA προκειμένου να συμβεί το περιστατικό και προφανώ για την ώρα δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποστηρίζουν οποιαδήποτε πτυχή αυτού του ισχυρισμού. Τα λοιπόν ακούγονται μέχρι στιγμή για την απόπειρα δολοφονία του Ντόναλτ Τραμπ Πάρα πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι ήταν σκηνοθετημένο από την ομάδα του και τον ίδιο, προκειμένου να φανατίσει κι άλλο το κοινό του ότι είναι ο πολέμιο τη Νέα Τάξη Πραγμάτων και ότι αυτό θα σώσει τον κόσμο από του Ιλουμινάτη, τι μυστικέ υπηρεσίε και όλα τα δεινά που μα καταδυναστεύουν. Κάτι που κάτω δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ, αλλά τέλο πάντων. Και άλλοι πιστεύουν ότι η Νέα Τάξη Πραγμάτων όντω, η CIA, οι μυστικέ υπηρεσίε, επιχείρησαν να τον βγάλουν από τη μέση επειδή όντω είναι αυτό που θα μπει ενάντια στα σχέδιά του. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Μένει να φανεί στην πορεία ποιο ήταν ο λόγο τη επίθεση, για ποιο λόγο συνέβη. Πείτε μου κι εσεί τι πιστεύετε. Εγώ ξαναλέω, αν και είμαι ενάντια στην πολιτική του Τραμπ και στι ακραίε θεωρίε και απόψει του, είμαι παράλληλα ενάντια τη βία και καμία τέτοια απόπειρα δεν πρέπει να γίνεται ανεκτή απέναντι σε οποιονδήποτε άνθρωπο. Αλλά θα δούμε, θα μαθευτούν τα νέα, θα κυκλοφορήσουν πάρα πολλέ ειδήσει σχετικά με το θέμα. Ξαναλέω, πείτε μου και εσεί τι πιστεύετε. Ακόμα και αν έχετε αντίθετη άποψη από τη δική μου, μοιραστείτε δικόσμια μαζί μου στα σχόλια κάτω από αυτήν την εκπομπή. Ήταν μια έκτακτη εκπομπή. Μην ξεχνάτε, κάντε ένα like. Στηρίζει πραγματικά την προσπάθεια. Όσοι δεν είστε συνδρομητέ, κάντε μια εγγραφή. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε του εαυτού σα. Και θα τα ξαναπούμε όπω πάντα στο επόμενο επεισόδιο.